Το χάρτη, διότι ναι, υπάρχει ναι. επέκταση των διεκδικήσεων. Mm -hmm. Ενώ ω τώρα διεκδικούσαν ανατολικό τη Κρήτη. Από ό,τι είδα στο χαρτί δεν τον είχα ξαναδεί. Τώρα Μπορούμε το να δούμε τώρα σε Μπορούμε λίγο. Να το σε λίγο το δούμε. Ο χάρτη αυτός επεκτείνεται και νοτίω τη Κρήτη αυτή βεβαίως. τη στιγμή. Ε, νότιο Άρα είναι νέα Ανατολικά. διεκδίκηση. Λέτε είναι αυτή, ε? νέα διεκδίκηση. Πέρα αυτό είναι αυτό εδώ που βλέπουμε. Αυτό. Βλέ αυτό ο Αυτό εδώ. Ο χάρτης ως Έχει τώρα... Έχει ένα τώρα, κομμάτι και νότια της Κρήτης, όντως. Ο χάρτης ως τώρα σταματούσε στο ανατολικό άκρο της Κρήτης mm -hmm. και κατέβαινε προς τα κάτω σε ευθεία γραμμή. Μάλιστα. Τώρα βλέπουμε ότι για πρώτη φορά... Οι Τούρκοι μπαίνουν σε περιοχή κάτω από την Κρήτη. Αυτό έχει τη σημασία του, διότι αυτέ οι περιοχέ είναι περιοχέ τι οποίε έχουν ήδη δοθεί άδειε για έρευνα και για εκμετάλλευση mm -hmm. από το ελληνικό κράτο. Οπότε η Τουρκία με αυτόν τον τρόπο Πάει ένα βήμα ακόμη παραπέρα. Θυμίζω ξεκινάει το 2011 διεκδικώντα περιοχέ δυτικά τη Κύπρου. Το Μάιο του 2012 διεκδικεί την περιοχή νοτίω του Καστελόριζου. Μάλιστα. Και τώρα έρχεται μέχρι και την Κάρπαθο. Και τώρα έρχεται και διεκδικεί και την περιοχή νοτίω τη Κρήτη. Μιλάμε για το γαλάζιο χρώμα που βλέπουμε πάνω στη θάλασσα. Αυτό δεν λέτε. Ακριβώ. Επομένω, είναι νέα πρόκληση αυτή λέτε. Οπότε θεωρώ ότι είναι νέα διεκδίκηση των Τούρκων. Περιμένω για να είμαι μέσα στο πλαίσιο αυτών που κάνουν, πάντοτε βγάζουν καινούριου χάρτε με νέε διεκδικήσει. Και αναρωτιόμουν πού θα ήταν η επόμενη διεκδίκηση. Νομίζω από αυτό Ό, το ήταν, χάρτη. Αυτό, αυτό είναι το νέο στοιχείο, λοιπόν. Αυτό είναι το νέο στοιχείο.